Επιστρέφουμε και συνδεόμαστε πάλι με το ιατρικό κέντρο να δούμε ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Η Κατερίνα Αθανασιάδη είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Καλημέρα, Θανάση. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ομαλά, λοιπόν, εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Αυτή τη στιγμή κοιμάται, ξύπνησε λίγο το πρωί για περίπου μισή ώρα, όπως και χθες το βράδυ στις 10.30 μετά την εγχείρηση. Όπως μας είπαν οι γιατροί, πέρασε ένα ευχάριστο, θα μπορούσαμε να πούμε, βράδυ. Είναι πάντως συγκρατημένη, έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Περιμένουν τώρα τι θα γίνει, περιμένουν τα επόμενα 24 ώρα για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του. Στο πλευρό του βέβαια συνεχώς βρίσκεται η γυναίκα του, Διντή, και ο γιος του, ενώ από το πρωί έχει δεχτεί πάρα πολλά τηλεγραφήματα, τηλεφωνήματα από στενούς του φίλους και συνεργάτες, καθώς και πάρα πολλές ανθοδέσμες. Να πούμε ότι και από νωρίς το πρωί ήρθαν εδώ απλοί πολίτες για να επισκεφτούν τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο, αλλά βρίσκεται στη μονάδα παιδικής θεραπείας, δεν μπόρεσε βέβαια όπως καταλαβαίνετε να τους δει. Πάντως είναι ήσυχος, βρίσκεται συνέχεια υπό ορό, όπως είπαμε αυτή τη στιγμή κοιμάται, και περιμένουν βέβαια τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τους δύο πολύποδες, που όπως είπαμε αναμένεται να βγουν σε μία εβδομάδα. Θα υπάρξει και μία σειρά εξετάσεων μέσα στην ημέρα, ενώ θα υπάρξει και ένα ιατρικό ανακοινωθέν γύρω στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, από τον λοιπόν, κύριο Γρηγόρη Σκαλκέ. Να περιμένουμε τα νεότερα στις 12 το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο υπάρχει εκεί στην Τραγόπετρα Τρικάλων. Η κακοκαιρία είναι το θέμα βασικά. Αλλά εκεί στην Τραγόπετρα Τρικάλων, από χθες το μεσημέρι, από χθες στις 3 το μεσημέρι, είναι αποκλεισμένο ένα λεωφορείο και πολλά υγειοταχή αυτοκίνητα και δεν έχει πάει κανείς για να τους βοηθήσει. Έχουμε στο τηλέφωνο και πάλι την κυρία Τζόρα Αθηνά. Είναι εγκλωβισμένη. Κυρία, κυρία Τζόρα. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Έγινε κάτι? Τώρα από ό,τι βλέπουμε έχει έρθει ένα εξοριστικό στον ομό Ιωαννίνων από τον Αθήνα τη Κατάρα. Πρέπει να έχει επικοινωνήσει η νομαρχία του Ιωαννίνων από ό,τι. Το βλέπετε εσείς? Η των Τρικάλων. Ναι, ναι. Το βλέπετε έτσι? Θα μπορούμε να μάθουμε από τώρα τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε καμία ημέρα. Δεν σας ακούω δυστυχώς καθόλου καλά. Κατάλαβα ότι έχει έρθει... Διότι δεν έχουμε ενημέρωση από πουθενά. Δεν έχει την ενημέρωση από πουθενά, ούτε και εγώ σας ακούω όμως να καταλάβω τι θέλετε ακριβώς. Κυρία Τζόρα, τώρα σας ακούμε μάλλον καλύτερα. Μας είπατε ότι... Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το τι πρόκειται να γίνει. Αυτό θα το κάνουμε εφόσον και εμείς επικοινωνήσουμε με την Ομαρχία, αλλά έχω την εντύπωση από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι ότι η Ομαρχία είναι ενήμερη και προσπαθεί... ναι, τώρα μου λένε ότι επιχειρούμε να έχουμε στον αέρα τον Ομάρχη για να σας ενημερώσει και άμεσα, κυρία Τζόρα. Μάλλον ότι χάσαμε την κυρία Τζόρα, ούτε και τον κύριο Ομάρχη έχουμε ακόμα. Αυτά είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία και βεβαίως από την ανοργανωσιά μας και σε αυτό το επίπεδο. Ουρές εκνευρισμός και ατελείωτη ταλαιπωρία ήταν και χθες στο σκηνικό στις εφορίες αλλά και στα ταχυδρομεία όπου χιλιάδες φορολογούμενοι πήγαν την τελευταία στιγμή για να καταθέσουν τις δηλώσεις τους. Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση και ανακοίνωσε ότι θα παραλαμβάνουν δηλώσεις οι εφορίες μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι και τα ταχυδρομεία βεβαίως θα είναι ανοιχτά όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Ουρές ατελείωτες εφορίες φορολογούμενοι να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα και με τα χαρτιά στο χέρι από γραφείο σε γραφείο την τελευταία στιγμή και τελικά στο παραπέντε το Υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώνει παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κι όμως παρόλα αυτά κάποιοι δεν χάνουν το χιούμορ τους και την υπομονή τους. Εγώ μου αρέσουν οι σειρές, να έρχομαι εδώ να βλέπω τον κόσμο, περνάει και η ώρα μου. Κάνω γελάστηνο μεταδοτικό που λένε. Δεν έλειψαν βέβαια και εκείνοι που περιμένοντας με τις ώρες την ουρά έχασαν την υπομονή τους και τα είπαν έξω από τα δόντια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν εξυπηρετείται τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα το κράτος και όλο παίρνει. Αυτός ο ηλικιωμένος κύριος μπλέχτηκε στη ζούγκλα της γραφειοκρατίας. Για κακή του τύχη ή μάλλον για κακή τύχη της συζύγου του, το έντυπο της φορολογικής δήλωσης δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του. Και όταν η γυναίκα του πήγε να το πάρει από την εφορία, ακούστε τι έγινε. Φεύγοντας έσπασε και το χέρι της. Πώς θα υποβάλλετε τώρα, λείπει το χαρτί, λείπει... Το κάνω συμπληρωματική. Αν θέλουν να στο πάρουν, αν δεν θέλουν να στο πάρουν, μην το πάρουν. Όσοι θέλησαν να αποφύγουν το συνωστισμό στις εφορίες και επέλεξαν να ταχυδρομήσουν τις δηλώσεις τους, είχαν την ίδια τύχη. Γιατί και εκεί οι ουρές ήταν μεγάλες. Είναι σαν το λαχείο, όλα τελευταία στιγμή. Τελευταίο και τυχερό.
φορείες και ταχυδρομεία έμειναν ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Το παιδί μας έχει συνηθίσει και την τελευταία στιγμή και έκπτωση να ζητάει και παράταση να ζητάει. Πρέπει να γίνει λίγο πιο Ευρωπαίος. Και φαίνεται ότι οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών το ξέρουν καλά αυτό. Και έτσι ανακοίνωσαν ότι η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται μέχρι και τις 22 του μήνα. Όλα πρέπει να λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη. Επέστρεψε επιτέλους στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής, με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, μετά από την περιπέτεια που είχαν στις ΗΠΑ με το αεροσκάφος της Ολυμπιακής που υπέστη βλάβη. Μετά από 21 ώρες καθυστέρηση έφτασε τελικά στο δυτικό αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, ολοκληρώνοντας έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά. Η πτήση 424 της Ολυμπιακής, με την οποία ταξίδεψε ο κύριος Καραμανλής, παρουσίασε πρόβλημα στη μία από τις τέσσερις κύριες μηχανές, ενώ βρισκόταν στο Τορόντο του Καναδά. Αυτή η βλάβη ήταν η αιτία για την πολύωρη καθυστέρηση και ταλαιπωρία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών του κόμματος που το συνόδευαν. Ο Κώστας Καραμανλής έφτασε τελικά στην Αθήνα στις 7 και 4 το πρωί. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε η γυναίκα του, Νατάσα Παζαΐτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη σας ενημέρωση. Ακολουθούν οι πρωινές διαδρομές με τον Κωστή Παρά. Προσκεκλημένοι του σήμερα είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας, και ο συνάδελφος, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Θα έχει βεβαίως συνδέσεις και με το Ολυμπιακό Στάδιο. Από εμάς, καλή σας ημέρα.